Εμείς θεωρούμε και το λέμε ανοιχτά στον ελληνικό λαό την Κυριακή να απαντήσει σε αυτό το εκβιαστικό δίλημα όπως το έβαλε η κυβέρνηση, να μην τρομοκρατηθεί, να μην φοβηθεί, να σηκώσει το ανάστημά του και να δηλώσει την αντίθεσή του σε οποιαδήποτε αντιλαϊκά μέτρα, από όποιον και αν είναι ο συντάκτης αυτών των αντιλαϊκών μέτρων, να δηλώσει την αντίθεσή του, να τα ακυρώσει στην πράξη βέβαια, αλλά και εκείνη την ημέρα, και βέβαια από εκεί και πέρα την επόμενη μέρα να βάλει την σφραγίδα του στις εξελίξεις, να γίνει πρωταγωνιστής δηλαδή, για να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν και δικαιούται ως παραγωγός του πλούτου. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί βεβαίως το όχι, να το πούμε έτσι, στα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Δούνου του, είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο με την έννοια ότι πρόκειται για αντιλαϊκά μέτρα, πρόκειται για νέα σφαγή λαϊκών δικαιωμάτων, μισθών, συντάξεων, φορολογίας και φόρτωμα τέλος πάντων τέτοιων βαρών στις πλάτες των εργαζομένων και του λαού συνολικότερα. Αλλά από την άλλη πρέπει να πάρει όχι και το ΣΥΡΙΖΑΙΚΟ μνημόνιο, να το πω έτσι, το οποίο προβλέπει αντίστοιχα, παρόμοια, σχεδόν ίδια σε πολύ μεγάλο ποσοστό μέτρα. Υπάρχει βέβαια και λόγος για την διαφοροποίηση, ας το πούμε έτσι, αλλά αυτό δεν αλλάζει ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ο λαός καλείται στα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζει η κυβέρνηση να διαλέξει με ποιο χρώμα ή είδος χοινιού θα τον κρεμάσουν. Νομίζουμε ότι πρέπει να είναι αποφασιστική η στάση του ελληνικού λαού, αποφασιστική ως προς το να δηλώσει την αντίθεσή του και στο ένα μνημόνιο και στο άλλο, να μην διαλέξει μνημόνιο σε καμία περίπτωση, απεναντίας να απαιτήσει αυτό που εκφράστηκε σε έναν βαθμό τουλάχιστον ως ελπίδα και στις εκλογές που είχαν προηγηθεί, εκφράστηκε με την έννοια του ότι καταλάβαινε ο κόσμος. Άλλο αν εμείς θεωρούσαμε ότι δεν είναι κάτι τέτοιο, δηλαδή για ανάκτηση των απολειών, κατάργηση των μνημονίων και τέλος πάντων να σταματήσουν να φορτώνουν νέα αντιλαϊκά βάρη και να σχεδιάζουν πάνω στις πλάτες του λαού τη νέα σφαγή του. Και νομίζουμε ότι μπορεί ο λαός να το κάνει, υπάρχει πείρα και βέβαια υπάρχει και, να το πω και έτσι, δεν έχει δοκιμάσει τις δυνάμεις του και ο ελληνικός λαός, δεν έχει δοκιμάσει τη δύναμή του ακόμα, δεν έχει δώσει τις μάχες που θα μπορούσε να δώσει και πρέπει να τις δώσει αυτές τις μάχες, γιατί επιτέλους πρέπει από θεατής των εξελίξεων να γίνει πρωταγωνιστής και να διεκδικήσει το μέλλον αυτού και τα παιδιά και των παιδιών του. Προφανώς δημιουργείται ανησυχία και για τους, πώς το να το πω έτσι, ας κάνανε κάποιοι τα κοντρόλ, να το πω έτσι απλά λαϊκά, σε αυτούς που τα έχουν. Δεν χρειάζεται να κάνουν στον κόσμο. Ο κόσμος, ό,τι 5 δραχμές που μπορεί να έχει, ευρώ που μπορεί να έχει στις τράπεζες, τα έχει ανάγκη. Δεν τα έχει για να τα βγατίζει και να εκμεταλλεύεται τέλος πάντων, είναι για την επιβίωσή του. Έχει ευθύνες η κυβέρνηση. Έχει ευθύνες που δεν το λύνει αυτό και δεν το έλυσε και δεν προετοιμάστηκε, να το πω και έτσι, για μια τέτοια εξέλιξη, και χαζή δεν είναι βασικά. Και το λέω αυτό γιατί ας σκεφτεί και ένας κόσμος την προετοιμασία τους και να το συνδυάσει, να ακούσει λίγο να ανοίξει λίγο τα αυτιά του πιο πολύ ακόμα, εννοώ, γιατί ψάχνεται ο κόσμος και ενδιαφέρεται να μάθει. Αν δούμε και δηλώσεις τελεχών και ομιλίες τους, παραδείγματος χάρη του Βαρουφάκη στο τελευταίο Eurogroup, δεν ενοχλεί και πολύ τον αυτούς, εννοώ. Δηλαδή μην την πατήσουν, δεν είναι και τόσο ανένδοτη, ας το αναζητήσουν τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι δεν αλλάζει, να το θέσω έτσι, ότι πάγια τακτική τους είναι και αυτονών όπως και των προηγούμενων βεβαίως, και επειδή υπηρετούν ακριβώς την κυρίαρχη τάξη και στην Ελλάδα, που είναι οι βιομήχανοι, οι εφοπλιστές, οι τραπεζίτες, το κόσμος δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αμφισβητήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την στρατηγική που έχουν όλοι αυτοί, πόσο μάλλον την εξουσία τους. Επομένως δεν αποκλείται και πολλοί χειρισμοί να στοχεύουν και σε αυτό, να στοχεύουν δηλαδή και σε συνειδήσεις του κόσμου, να καλλιεργηθούν και συντηρητικά, αντανακλαστικά,
ώστε να μπει ακόμα πιο βαθιά δυστυχώς ο κόσμος στο καβούκι του. Εμείς λέμε να μην γίνει αυτό, να μην φοβηθεί ο κόσμος, απέναντίας να σηκώσει ανάστημα να φοβηθούν οι άλλοι, γιατί δεν αντέχουμε κιόλας πια, δηλαδή δεν μπορεί να τραβάει άλλο αυτό το πράγμα, και να τους τρομάξει πραγματικά με τη στάση του, όχι μόνο την Κυριακή αλλά και μέχρι τότε, αλλά και κυρίως την επόμενη ημέρα, ότι δεν την πάτησε, να το αποδείξει αυτό βέβαια, να εκφραστεί ότι δεν την πάτησε την Κυριακή, δηλαδή στα εκβιαστικά διλήμματα. Εμείς σαν ΚΚΕ έχουμε πρόταση και η πρότασή μας είναι να μην διαλέξει ο λαός μνημόνιο, αλλά να ζητήσει την κατάργηση όλων των προηγούμενων μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων. Δεν αποδεχόμαστε τη λογική του ότι έγινε, έγινε, όπως την έχει και η κυβέρνηση αυτή την άποψη και αυτή τη λογική, και μάλιστα θέλει να φορτώσει και νέο μνημόνιο, και βεβαίως να μην αποδεχτεί και αυτά που του ετοιμάζουν. Λέω να σας πω και δύο παραδείγματα, δηλαδή αξίζει ο κόσμος να ψαχτεί, να βάλει κάτω στο ότι το όχι, ναι μεν, είναι στα μέτρα της συγκυβέρνησης που είναι τα ΦΠΑ, οι μισθοί κτλ. Αλλά να αναζητήσει και την πρόταση της κυβέρνησης. Γιατί η πρόταση της κυβέρνησης με υπογραφή Τσίπρα, οι περιβόητες 47 συντήρησης που συμπληρώθηκαν και με άλλες 8, έχουν ακριβώς την αύξηση του ΦΠΑ, τη διατήρηση του ΕΜΦΕ για 2 χρόνια, την αύξηση των εισφορών των εργαζομένων, δηλαδή έμεση μείωση μισθών και συντάξεων, τη σύνδεση των μισθών σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Άρα νέο πετσόκομα. Έχουν βέβαια όλες ιδιωτικοποίηση, το ξεπούλημα όλες τις δημόσιες περιουσίες με περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια κτλ. Κτλ. Να μην τα πω όλα τώρα. Επομένως, εμείς λέμε ότι σε αυτή τη στρατηγική επιλογή που έχουν κάνει η κυρίαρχη τάξη, που είναι τα μονοπόλια, το μεγάλο κεφάλαιο, οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι έχουν κάνει μια στρατηγική επιλογή και βεβαίως έχουν και τις συγκρούσεις τους, γιατί δεν γίνεται να μην έχουν και αντιθέσεις και μεταξύ τους αλλά και με διεθνή μονοπόλια ή με άλλων χωρών ή ενδοκλαδικά ή άλλα. Λέμε ότι ο κόσμος πρέπει να διαχαράξει και τη δική του στρατηγική και δεν είναι άλλη από το να διεκδικήσει τον πλούτο παράγει. Γι' αυτό και του λέμε ότι την Κυριακή, πέρα από το μεγάλο και 48 όχι που πρέπει να πει και στο ένα μνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Τηγετικής Τράπεζας Δουνουτού, αλλά και στο μνημόνιο του ΣΥΡΙΖΑ και της συγκυβέρνησης, να πει και ένα μεγάλο ναι στην αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αποδείχθηκε τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το κοινό μας σπίτι που λένε όλοι οι άλλοι. Να διαγράψει βεβαίως μονομερώς το χρέος ο λαός με την πάλη του, και αυτό πρέπει να κάνει, γιατί δεν είναι δικό του χρέος. Και βέβαια αυτό για να συμβεί πρέπει ο ίδιος ο λαός να έχει τα κλειδιά της οικονομίας και να έχει ο ίδιος την εξουσία στα χέρια του, και την πολιτική και την οικονομική. Αυτός είναι ο στόχος. Θα κριθεί τώρα την Κυριακή? Όχι. Τόση μεγάλη σημασία δεν θα παίξει αυτό το δημοψήφισμα ως προς αυτό. Απλά εμείς θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το όπλο και του δημοψηφίσματος, να το πω έτσι, ώστε ο κόσμος να βγει πιο δυνατός από αυτή τη διαδικασία, πιο αποφασισμένος, σηκωμένο τον πόη του πιο ψηλά, και να το θέσω κι αλλιώς, δεν υπάρχει κι άλλος δρόμος, και αν αξίζει κάπου να κάνεις θυσίες, είναι ακριβώς στον δρόμο που θα καλύπτει τις δικές σου ανάγκες και όχι τα κέρδη λίγων.